Δίνουμε τώρα το λόγο στο Γαβριήλ Ιωαννίδη, πρόεδρο της Ομοσπονδίας Υπαλλήλων Αποκεντρωμένης Διοίκησης, υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο στο Δήμο Νίκαιας Ρέντι. Καλησπέρα σε όλους. Να χαιρετήσω με τη σειρά μου όλους τους υποψηφίους περιφερειάρχες, όλους τους υποψηφίους δημάρχους, όλους τους υποψηφίους συναγωνιστές της Λαϊκής Υπήρωσης, όπως και όλους τους επώνυμους και ανώνυμους που βρίσκονται στις επάλξεις αυτής της προσπάθειας. Ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας που μου δίνει αυτή την ευκαιρία, θέλω να πω ότι βρίσκομαι εδώ πρώτη φορά ως υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος της Λαϊκής Εισπύρωσης, και είναι μεγάλη τιμή για μένα, στο Δήμο Νίκαιας Ρέντι. Και είναι πολύ μεγάλη χαρά μου και συνάμα η ευθύνη και δηλώνω έτοιμος για αυτές τις εκλογικές μάχες που έρχονται. Τα προηγούμενα χρόνια ήμουν υποψήφιος με ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ. Η σημερινή μέρα είναι ιδιαίτερη, γιατί μετά τους ταξικούς αγώνες που δώσαμε σημαντικές επιτυχίες τα τελευταία χρόνια, όσοι εργαζόμενοι πορευτήκαμε με το ΠΑΜΕ στο συνδικαλιστικό κίνημα, ήρθε η ώρα των εκλογικών αναμετρήσεων στους Δήμους και τις περιφέρειες. Ήρθε η στιγμή που όλοι πρέπει να μπούμε στον αγώνα για τις τοπικές κοινωνίες. Η στιγμή που πρέπει να συνδεθούν οι εργαζόμενοι με την τοπική διοίκηση. Γιατί μέσα από αυτή την όσμωση και την κοινωνική συμμαχία μπορούν να δημιουργηθούν καλύτεροι όροι για το λαό και για ένα καλύτερο αύριο. Είμαι εδώ για να δηλώσω τη συμπόρευσή μου με το Κομμουνιστικό Κόμμα, δίνοντας όλες μου τις δυνάμεις, ώστε σε αυτές τις εκλογικές αναμετρήσεις να ισχυροποιηθούν τα ψηφοδέλτιά μας και να βγουν την επόμενη μέρα ακόμα πιο δυνατά. Από αυτές τις αναμετρήσεις που θα καθορίσουν εν πολλής αρκετά δεδομένα για το μέλλον. Είμαι εδώ για να δηλώσω τη συμπόρευσή μου με το Κομμουνιστικό Κόμμα, γιατί μόνο αυτό μπορεί να εγγυηθεί ότι θα αγωνιστεί αύριο και θα παλέψει με το λαό, για το λαό και τις πραγματικές ανάγκες του. Δεν μπορώ να μην αναφερθώ φυσικά στο γεγονός ότι πολλοίς κόσμος μας αγαπάει, αλλά δεν μας ψηφίζει ακόμα. Ή και μας ψήφιζε παλαιότερα. Καθώς και εγώ κάποτε ήμουν σε αυτή την κατάσταση και σε αυτή την κατηγορία. Σε αυτόν τον κόσμο λοιπόν πρέπει και επιβάλλεται να δώσουμε σήμερα μεγάλη βαρύτητα. Πρέπει τώρα να απευθύνουμε και πάλι ένα διάπλατο κάλεσμα και είμαι αισιόδοξος ότι πλέον έχουν διαλυθεί όλα τα σύννεφα, καθώς τα ψέματα της πλαστής δίθεν αριστεράς και οι αυταπάτες αποκαλύφθηκαν. Έχουν διαλυθεί όλα τα σύννεφα και πρέπει να ρίξουμε τώρα νέες γέφυρες. Ο κόσμος είδε ποιον δικαίωσε η ιστορία, ποιος είπε την αλήθεια στο λαό το προηγούμενο διάστημα, ποιος είπε το πραγματικό όχι και ποιος αγωνίστηκε και συνεχίζεται να αγωνίζεται για να ικανοποιηθούν οι σύγχρονες ανάγκες του. Σεμνά και ταπεινά λοιπόν και με πολλή αισιοδοξία, με ό,τι δυνάμεις έχω και μου αναλογούν, δηλώνω τη συστράτευσή μου στο Κομμουνιστικό Κόμμα και τα ψηφοδέλτια που στηρίζει και από την πλευρά μου συμμετέχω στο Δήμο της Νίκαιας Ρέντι με τη Λαϊκή Συσπήρωση και υποψήφιο δήμαρχο τον Παναγιώτη Κατιφέ για να φέρουμε όλοι μαζί τη μεγάλη ανατροπή στη μάχη της Κοκκινιάς. Καλή επιτυχία σε όλους.